14η μάντρα της Isopanisad, μετάφραση. Όποιος γνωρίζει τέλεια το Θεό, το υπέρτατο πρόσωπο και το απόλυτο όνομά Του, όπως και την εφήμερη υλική δημιουργία με τους κατοίκους της, τους δεύα, τους ανθρώπους και τα ζώα, αποφεύγει τον θάνατο και μαζί με αυτόν τον προσωρινό υλικό κόσμο. Έτσι απολαμβάνει μια αιώνια ζωή ευδαιμονίας και τέλειας γνώσης στο βασίλειο του Θεού. Επεξήγηση του Śrīla Prabhupāda. Ο μοντέρνος ηλιστικός πολιτισμός, ο δίθεν προοδευμένος, κατόρθωσε να ανακαλύψει πολλά υλικά πράγματα όπως τα διαστημόπλια και την ατομική ενέργεια, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τη λύση των κυριωτέρων προβλημάτων της ζωής, της αρρώστιας, των γυρατιών, του θανάτου και της ξαναγέννησης. Όταν ένας έξυπνος άνθρωπος ρωτήσει τους δίθεν επιστήμονες γιατί δεν εξαλείφονται αυτές οι συμφορές, αυτοί απαντούν επιδέξια ότι η επιστήμη προοδεύει με ταχύτητα και ότι πολύ σύντομα θα είναι σε θέση να κάνει τον άνθρωπο αθάνατο και για πάντα νέο. Αυτές οι απαντήσεις αποδεικνύουν τη βαθιά άγνοια που έχουν οι επιστήμονες για τους νόμους της φύσης. Τα πάντα μέσα στη φύση υπόκεινται σε αυστηρούς νόμους και όλα τα ζωντανά όντα πρέπει να περάσουν από 6 στάδια μεταμόρφωσης: γέννηση, ανάπτυξη, ορίμανση, αναπαραγωγή, γυρατιά και θάνατο. Τίποτε δεν ξεφεύγει από τους αμετάβλητους νόμους της υλικής φύσης και επομένως κανείς, δεύα, άνθρωπος, ζώο ή φυτό δεν μπορεί να επιζήσει για πάντα σε αυτόν τον κόσμο. Η διάρκεια της ζωής φυσικά διαφέρει ανάλογα με το είδος των ζωντανών όντων. Ο Μπράχμα, παραδείγματος χάρη, ο ανώτερος δεύα του υλικού σύμπαντος, ζει 3 εκατομμύρια χρόνια, ενώ μερικά μικρόβια δεν ζουν περισσότερο από λίγες ώρες. Αλλά οποιαδήποτε και αν είναι η διάρκεια της ζωής, ο θάνατος είναι αναπόφευκτος. Στο υλικό σύμπαν, όλα τα όντα, έμψυχα ή άψυχα, γεννιούνται ή δημιουργούνται, υπάρχουν για λίγο καιρό, θύρονται και τελικά καταστρέφονται ή πεθαίνουν. Τα έμψυχα όντα εξάλλου αναπτύσσονται και τεκνοποιούν. Κάτω από αυτόν τον νόμο, όλες οι ζωντανές οντότητες πρέπει αργά ή γρήγορα να πληρώσουν τον φόρο τους στον θάνατο, που δεν κάνει εξαίρεση ούτε για τους Μπράχμα. Γι' αυτό όλο το υλικό σύμπαν καλείται Μριtyuloka, βασίλειο του θανάτου. Οι ληστές επιστήμονες και οι πολιτικοί, επειδή δεν γνωρίζουν καθόλου τα διδάγματα των παιδικών γραφών, αγνοούν ότι η αιώνια ζωή βρίσκεται μόνο στον πνευματικό κόσμο και προσπαθούν να βρουν την αθανασία σε αυτήν τη γη. Οι βεδικές γραφές είναι γεμάτες από αόριμη γνώση υπερφυσικής πείρας, αλλά δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα αρνούνται να παραδεχθούν τη γνώση που περιέχουν οι γραφές όπως οι Βέδες, η Πουράνα και άλλες. Από την Βίσνου Πουράνα πληροφορούμεθα ότι οι διάφορες δυνάμεις του υπερτάτου προσώπου διαιρούνται κυρίως σε δύο κατηγορίες, την ανώτερη του δύναμη, Παρασάκτη, και την κατώτερη του δύναμη, Απαρασάκτη ή Αβίδια. Η Απαρασάκτη είναι η υλική ενέργεια από την οποία αποτελείται αυτό το σύμπαν και κάτω από την επιρροή της οποίας βρισκόμαστε προς το παρόν. Η Παρασάκτη, αντίθετα, είναι μια ανώτερη ενέργεια, τέλεια πνευματική και θάνατη, που αποτελεί την αιώνια δημιουργία του Κυρίου. Οι υλικοί πλανήτες, οι οποίοι βρίσκονται διασκορπισμένοι σε όλο το σύμπαν, υπάρχουν μόνο κατά τη διάρκεια της ζωής του Μπράχμα. Μερικοί κατώτεροι πλανήτες καταστρέφονται στο τέλος της κάθε ημέρας του Μπράχμα και ξαναδημιουργούνται στην αρχή της επόμενης ημέρας της ζωής του. Ο υπολογισμός του χρόνου στους ανώτερους πλανήτες είναι διαφορετικός από το δικό μας. Ένα από τα δικά μας χρόνια, παραδείγματος χάρη, σε πολλούς από αυτούς τους πλανήτες ισοδυναμεί με 24 ώρες, ένα ημερονύκτιο. Ο κύκλος των 4 χρονικών περιόδων του σύμπαντος, Σάτια, Τρέτα, Δβάπαρα και Κάλι, που στη γη διαρκεί 4.320.000 χρόνια, δεν κρατά εκεί παρά 22.000 χρόνια και 5 μήνες. Χίλιοι από αυτούς τους κύκλους κάνουν μία ημέρα του Μπράχμα και ακριβώς ίδια είναι και η διάρκεια της νύχτας του. 365 τέτοιου είδους ημερονύκτια αποτελούν ένα χρόνο του και ζει 100 τέτοια χρόνια. Στο τέλος της ζωής του ολόκληρο το υλικό σύμπαν καταστρέφεται. Κατά τη διάρκεια της νύχτας του Μπράχμα, ο ήλιος, η σελήνη, το πλανητικό σύστημα στο οποίο ανήκει η γη και αναρρύθμιτοι άλλοι πλανήτες, κατώτεροι του δικού μας, βυθίζονται στα νερά ενός μεγάλου κατακλυσμού. Όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη νύχτα, όλες οι ψυχικές οντότητες συνεχίζουν να υπάρχουν πνευματικά, αλλά σε μια κατάσταση ύπαρξης μη εκδηλωμένης, ενδυνάμει, η οποία καλείται Αδιάκτα και η οποία συμβαίνει ξανά στο τέλος της ζωής του Μπράχμα. Υπάρχει όμως πέραν του υλικού σύμπαντος ένας κόσμος, στον οποίο αυτή η αλλεπάλληλη εκδήλωση και μη εκδήλωση ύπαρξης δεν συμβαίνει. Είναι ο πνευματικός κόσμος, η ανώτερη δύναμη του Κυρίου, Παρασάκτη, με τους άπειρους, αιώνιους πλανήτες του, οι οποίοι υπάρχουν πάντα, ακόμα και όταν οι υλικοί πλανήτες δεν υπάρχουν. Η υλική δημιουργία, προϊόν της κατώτερης δύναμης του Κυρίου, Απαρασάκτη, είναι εκδήλωση μόνον ενός τετάρτου της ενέργειάς του. Κάθε τη σύμπαν κυβερνάται από έναν Μπράχμα. Ο πνευματικός κόσμος που είναι υπεράνω της δικαιοδοσίας των διαφόρων Μπράχμα και που αποτελεί τα 3/4 της ενέργειας του Θεού, καλείται Τριπάντα Βιμπούτη και είναι η ανώτερη του ενέργεια. Εκεί, στον πνευματικό κόσμο, βασιλεύει ο Σρι Κρίσνα, το υπέρτατο πρόσωπο. Όπως αναφέρεται στην Bhagavad Gita, υπάρχει μόνον ένας τρόπος για να τον πλησιάσουμε, η αγνή αφοσιωμένη λατρεία και υπηρεσία προς Αυτόν. Δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε ούτε με τη Jnana, φιλοσοφική έρευνα, ούτε με το Yoga, μέθοδος για την απόκτηση υπερφυσικών δυνάμεων, και ακόμα λιγότερο με το Karma και δοσκοπικές ενέργειες. Οι κάρμοι, αυτοί οι οποίοι κινούνται κερδοσκοπικά, μπορούν να φτάσουν μόνον μέχρι τους Svarga Loka, ανώτεροι πλανήτες όπως ο ήλιος και η σελήνη. Οι Gyani και οι Yogi, εκείνοι που ακολουθούν αντιστοίχως τη Jnana και το Yoga, μπορούν να πάνε σε ακόμα ψηλότερους πλανήτες όπως ο Brahma Loka, όπου μπορούν να συνεχίσουν να προοδεύουν εξασκώντας την αφοσιωμένη λατρεία, αποκτώντας έτσι την ευκαιρία να εισέλθουν στον πνευματικό κόσμο, είτε στην λαμπρή ατμόσφαιρα του πνευματικού ουρανού Μπραμάν, είτε στους πλανήτες Βαϊκούνθα, ανάλογα με την αξία τους. Πάντως, ένα πράγμα είναι βέβαιο, ότι κανείς δεν μπορεί να φτάσει στους πνευματικούς πλανήτες, τους Vaikunthaloka, αν δεν έχει εξασκηθεί στην αφοσιωμένη υπηρεσία. Όλα τα ζωντανά όντα, από τον Μπράχμα μέχρι τον πιο μικροσκοπικό μυρμήγκι, προσπαθούν να επιβληθούν πάνω στη φύση. Αυτός είναι ο υλικός πυρετός. Μέχρι ότου αυτός ο πυρετός συνεχίζει να υπάρχει, τα ζωντανά όντα υπόκεινται στον κύκλο των αλλεπαλλήλων γεννήσεων και θανάτων. Lalita Loka, Pranaya Karunya Gana Ganatva, Pratasya Kalyana Gunanavasya, Mande Gura Sri Charanaravinda. Είτε παίρνουν το σώμα ενός ανθρώπου ή ενός δέβα ή ενός ζώου στο τέλος της κάθε ημέρας του Μπράχμα, όπως και στο τέλος της ζωής του, μετά από τις δύο μεγάλες καταστροφές που θα γίνουν τότε, θα βυθιστούν σε μια κατάσταση ύπαρξης μη εκδηλωμένης. Για να θέσουμε τέλος αυτή την άθλια ύπαρξή μας και να ελευθερωθούμε από τη γέννηση, την αρρώστια, τα γερατιά και το θάνατο, πρέπει να φτάσουμε στους πνευματικούς πλανήτες, όπου βασιλεύει ο Σρι Κρίσνα με μορφές πλήρων προσωπικών επεκτάσεων. Κανείς δεν μπορεί να εξουσιάσει τον Κρίσνα. Όποιος θέλει να κάνει κάτι τέτοιο με το να προσπαθεί να εξουσιάσει την γλυκή φύση, υπόκειται ο ίδιος στην εξουσία των γλυκών νόμων και πέφτει στον κύκλο των αλλεπαλλήλων γεννήσεων και θανάτων. Ο Κύριος μερικές φορές κατεβαίνει στο υλικό σύμπαν για να αποκαταστήσει τις θρησκευτικές αρχές, οι οποίες έχουν σαν βασικό σκοπό να οδηγήσουν τις περιορισμένες από την ύλη ψυχές στην εγκατάλειψη σε αυτόν. Ο Κύριος μιλάει στο τελευταίο μέρος της Bhagavad Gita για αυτή την ολοκληρωτική εγκατάλειψη, αλλά διάφοροι ασυνείδητοι ερμηνευτές έχουν παρερμηνεύσει αυτή τη βασική διδασκαλία και έχουν παραπλανήσει έτσι πολλούς αθώους. Οι άνθρωποι θεωρούν καλό να κτίζουν νοσοκομεία και άλλα κοινοφελή ιδρύματα, τα οποία προσφέρουν μόνον προσωρινή ανακούφιση, αλλά δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την αφοσιωμένη υπηρεσία προς το Θεό που θα τους επέτρεπε να εισέλθουν στο πνευματικό βασίλειο και που θα μπορούσε να δώσει στον κόσμο την αληθινή ευτυχία. Πολλοί, μεταξύ των οποίων μερικοί φημισμένοι δίθεν θεόλογοι της Bhagavad Gita, προσπαθούν να νικήσουν τους νόμους της φύσης με τεχνητά μέσα. Ο κόπος τους όμως είναι μάταιος, γιατί δεν εφαρμόζουν τη μέθοδο που η Bhagavad Gita υποδεικνύει για αυτό το σκοπό, να ξυπνήσουμε δηλαδή μέσα μας τη συνείδηση του Θεού. Η Isopanisad σε αυτή τη μάντρα μας διδάσκει ότι πρέπει να γνωρίσουμε τέλεια και τον Σαμπούτη, το υπέρτατο πρόσωπο, και τον Βινάσα, τον εφήμερο υλικό κόσμο. Το να γνωρίζει κανείς μόνο τον εφήμερο υλικό κόσμο δεν ωφελεί σε τίποτα, γιατί με το πέρασμα του χρόνου τα πάντα θα καταστραφούν και δεν μπορούμε να σωθούμε με το να ανοίγουμε απλώς νοσοκομεία. Θα σωθούμε μόνον όταν αποκτήσουμε συνείδηση της αιώνιας φύσης μας, που είναι γεμάτη από ευτυχία και γνώση. Ο βεδικός τρόπος ζωής στο σύνολό του έχει σαν σκοπό να μορφώσει τον άνθρωπο σε αυτή την τέχνη, στην απόκτηση δηλαδή της αιώνιας ζωής. Οι άνθρωποι επιδίδονται συχνά σε φιλανθρωπικά έργα, επειδή όμως αυτά έχουν σαν τελικό σκοπό την ικανοποίηση των αισθήσεων, το μόνο που κάνουν είναι να παραπλανούν και να υποβιβάζουν τον άνθρωπο. Είναι καθήκον μας να σώσουμε τον πλησίον μας, αλλά για να το πετύχουμε πρέπει να ξέρουμε να ενεργούμε με τον σωστό τρόπο, δηλαδή στο πνευματικό επίπεδο. Ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί από τον κύκλο των αλλεπαλλήλων γεννήσεων και θανάτων, μόνον αν αφιερωθεί στην υπηρεσία του Κυρίου. Δεν έχει καμία σημασία αν αυτός ο τρόπος μας αρέσει ή όχι. Είναι μια πραγματικότητα που δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Επειδή πρόκειται για μια περίπτωση απόλυτης ανάγκης, δεν μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμούς.